Λοιπόν, σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή και το προνόμιο να εισάγω εμένα και τους ακροατές με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Ραζή, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Καταρχάς, καλημέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Λοιπόν, να μιλήσουμε για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία. Και να σας πω μόνο ότι αυτή η εκπομπή γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει 2-3 μέρες η Νέα Υόρκη, έχει κυτρινήσει, πορτοκαλίσει, μαυρίσει. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και είναι τρομακτικό. Οπότε είναι ακόμα πιο hot να μιλήσουμε για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία. Αυτό με τη Νέα Υόρκη είναι τρομακτικό που συμβαίνει εδώ και 2-3 μέρες. Έτσι είναι. Και νομίζω ότι είναι και πρωτόγνωρο, και όχι μόνο για τη Νέα Υόρκη, αλλά και για την. Αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές στο Κεμπέκ, στον Καναδά, δηλαδή σε μια περιοχή που κανείς δεν θα περίμενε να έχει τέτοιου μεγέθους δασικές πυρκαγιές. Μάλλον είναι σημάδια όχι απλώς κλιματικής αλλαγής, αλλά πια κλιματικής κρίσης. Ναι, και το πρωί διάβασα ότι στη Μεγάλη Βρετανία θα υπάρξουν φέτος σε αρκετές περιοχές θερμοκρασίες 30 βαθμών. Παιδιά, ανακύκλωση, γιατί χανόμαστε. Έτσι, οι πληθυσμοί θα αρχίσουν να μετακομίζουν προς τα βόρεια από τον Ισημερινό και από τις τροπικές ζώνες και θα ψάχνουμε τα πιο εύκρατες ζώνες προς τα βόρεια. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε, τι είναι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης? Αυτό να μας πεις πρώτα. Ωραία. Είναι ένας συλλογικός φορέας και μαζί ένα συλλογικό πορτοφόλι, θα το πούμε έτσι. Δηλαδή, τι είναι? Εκπροσωπεί βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασίες στην ελληνική αγορά. Διαθέτουν προϊόντα που είναι μέσα στις συσκευασίες. Επομένως, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που μας πάνε 30 χρόνια πίσω και σύμφωνα και με τους ελληνικούς νόμους που μας πάει 20 χρόνια πίσω, πρέπει όσες επιχειρήσεις διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην αγορά να μεριμνήσουν, να φροντίσουν, να κάνουν κάτι για να ανακυκλωθούν οι συσκευασίες τους. Αυτή είναι η νομική, ας το πούμε, υποχρέωση. Και τι κάνουν? Ιδρύουν εταιρείες ανακύκλωσης, όπως στην χώρα μας, την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, σε κάθε χώρα της Ευρώπης. Δηλαδή ένα συλλογικό φορέα, έτσι ώστε ανάλογα με το τι προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο κάθε χώρας, εδώ σε συνεργασία με τους δήμους της χώρας, να φτιάξουμε προγράμματα και έργα ανακύκλωσης, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες, στους κατοίκους, να φτιαχτούν υποδομές, να βρεθεί ένας τρόπος να ανακυκλώσουμε τις συσκευασίες. Είναι λοιπόν ένας, συγχρόνως είπα ότι είναι και ένα συλλογικό πορτοφόλι, γιατί βέβαια για να γίνει αυτά χρειάζονται, απαιτούνται πόροι. Το νομικό πλαίσιο, το ευρωπαϊκό και το ελληνικό νόμος απαιτεί λοιπόν τους πόρους αυτούς να τους διαθέτουν οι επιχειρήσεις. Έτσι υπογράφουν συμβάσεις με την εταιρεία ανακύκλωσης, με ένα, ας πούμε, τιμοκατάλογο ανάλογα με το υλικό, ποιο ανακυκλώνεται πιο εύκολα, πιο δύσκολα, που εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον Οργανισμό Ανακύκλωσης, και η σύμβασή μας με τις επιχειρήσεις και η συμβάση που έχουμε με τους δήμους. Γενικότερα είναι ένα πλαίσιο που, θα έλεγα, εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Έτσι λοιπόν, βρίσκουμε τους δήμους, όπως τους έχουμε βρει πια, γιατί έχουμε αναδειχθεί όλη την Ελλάδα, και έχουμε οργανώσει προγράμματα ανακύκλωσης για να προσφέρουμε τη δυνατότητα στους κατοίκους να βάλουν τις συσκευασίες τους, τα μπουκάλια, τα κουτιά κλπ. Όχι πια στα σκουπίδια, αλλά σε ένα άλλο μέρος, κυρίως στον μπλεκάδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα οδηγήσουμε στην ανακύκλωση, να μην θαυτούν, αλλά να τους επιφυλάξουμε ένα καλύτερο κυκλικό μέλλον. Και χάρτινες και πλαστικά και γυαλί, όλα αυτά. Βέβαια, είναι ότι στον μπλε κάδο ανακύκλωση ή στους κάδους ανακύκλωση, ναι. Γιατί σε κάποιες περιοχές υπάρχουν και διαφορετικά ρεύματα κλπ. Ανάλογα με το σχεδιασμό των Δήμων, βάζουμε ό,τι έχει σχέση με συσκευασία. Δηλαδή, κουτιά μεταλλικά, είτε είναι αλουμινίου είτε λευκοσιδέρα, σιδερένια. Πλαστικές φιάλες διαφόρων προϊόντων, από αναψυρικά, από είδη προσωπικής υγιεινής κλπ. Χάρτινες συσκευασίες, γυάλινες συσκευασίες, φιάλες και κουτιά, δοχεία κλπ. Συγχρόνως δε μπορούμε να βάλουμε στον μπλε κάδο και την χαρτί εντύπων, οι εφημερίδες, οι φυλάδια, δηλαδή χαρτί που δεν είναι συσκευασίες. Παρόλο που αυτό το υλικό δεν είναι στην υποχρέωση, αλλά εξ αρχής όταν στείλεις ένα έργο και ένα ρεύμα ανακύκλωσης, αν θέλουμε να το ονομάσουμε, στη χώρα, όταν δεν υπήρχε κάτι άλλο, είναι προφανές
ότι πρέπει να επιτρέψει στον πολίτη να βάλει και το υλικό το οποίο ανακυκλώνεται μένα, αλλά τυπικά δεν είναι συσκευασία. Άρα ανακυκλώνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο από αυτό το υλικό που μπαίνει στο μπλε κάδο και το φέρνουν οι δήμοι στα κέντρα διαλογής. Να μας πεις όμως και τα λάθη που κάνουμε όμως εμείς, οι απλοί πολίτες στην διαδικασία της ανακύκλωσης. Ωραία. Προφανώς κάθε έργο, κάθε πράξη, έτσι, και κάθε... υπάρχει μια σωστή προσέγγιση και μια λάθος. Θα ξεκινήσω από κάτι που μπορεί να φαίνεται περίεργο. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ο πολίτης, ο κάτοικος μιας περιοχής, είναι να μην συμμετέχει στην ανακύκλωση. Πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Ωραία. Δεν έχει κανένα νόημα να μην το κάνει. Μερικές φορές, και το καταλαβαίνουμε και στις απλές συζητήσεις που έχουμε με τους με πολίτες και λοιπά, βρισκόμαστε στον δρόμο ή με τους φίλους μας, στις παρέες, υπάρχει μια καχυποψία, ας πούμε, μα εγώ κάνω τον κόπο, αλλά έτσι αξίζει να το κάνουμε αυτό. Ναι. Η απάντηση είναι απολύτως ναι. Με έναν αστερίσκο. Εφόσον, γιατί συμβαίνει και αυτό, εφόσον το περάσει το όχημα το συλλογής, το ειδικό όχημα της ανακύκλωσης που έχουμε δώσει στους δήμους. Έχουμε δώσει πάνω από 540 τέτοια οχήματα. Μα συγκεντρώσουν το υλικό από τον μπλε κάδο και το φέρουν στα σημεία αυτά τις μονάδες που έχουμε της ανακύκλωσης, που είναι 32 κέντρα ανακύκλωσης σε όλη την Ελλάδα, να είμαστε βέβαιοι ότι αξίζει τον κόπο, διαλέγονται αυτά τα υλικά, διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται. Πέρσι, ας πούμε, ανακυκλώσαμε 521.000 τόνους τέτοιων υλικών. Άρα, ας μην είμαστε καχύποπτοι, ας στηρίξουμε την προσπάθεια που γίνεται εδώ και 20 χρόνια, ας ασκήσουμε κριτική σε ό,τι γίνεται λάθος ή ελλιπές από τους Δήμους και όλους εμάς που έχουμε μια ευθύνη οργάνωσης, αλλά πρώτα απ' όλα να συμμετέχουμε. Το δεύτερο, και για να ολοκληρώσω, λάθος θα ήταν, θα πάω λίγο ανάποδα με το προηγούμενο, έτσι, αυτό που είπα, ας συγχωρήσουμε κάποιον που δεν θέλει να συμμετάσχει στην ανακύκλωση, παρόλο που δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Εκείνο που δεν θα θέλαμε να γίνεται με τίποτα και το θεωρώ μεγάλο πρόβλημα και είναι θέμα και προσωπικής ευθύνης και του καθενός μας, ας πούμε, και προσωπικής επιλογής, είναι να μολύνει, ας το πω έτσι, τον ρεύμα της ανακύκλωσης, τον μπλε κάδο, με υλικό που δεν πρέπει να έχει μέσα. Mm. Δηλαδή με μια σακούλα σκουπίδια, είτε επειδή συμβαίνει, ο κάδος των σκουπιδιών είναι 100 μέτρα πιο πέρα, είτε επειδή ο κάδος των σκουπιδιών είναι γεμάτος, γιατί ο Δήμος δεν τα κατάφερε τόσο καλά στη συλλογή, και βάζουμε τα σκουπίδια στο μπλε κάδο της ανακύκλωσης. Είναι μεγάλο πρόβλημα, δημιουργεί τεχνικό ζήτημα και μολύνει το υπόλοιπο υλικό, το ρυπαίνει, και άρα με μία έννοια ακυρώνει την προσπάθεια των πολλών. Παράκληση, πρόσκληση προς όλους, καθόλου σκουπίδια στο μπλε κάδο. Μόνο τις συσκευασίες και τα χαρτιά αντίπορες, εφημερίδες κλπ. Ναι. Δεν έχουμε ακόμα αναπτύξει την νοοτροπία, την κουλτούρα αυτή στην Ελλάδα. Έχετε στατιστικά να μας πείτε? Όσον αφορά την κουλτούρα την ελληνική στην ανακύκλωση, φαντάζομαι πρέπει να είμαστε στον πάτο, έτσι. Αν και τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από παλιά, γιατί τους βλέπω όλους με το μπουκαλάκι του στο χέρι, τέλος πάντων. Προτιμάμε χάρτινες συσκευασίες, ναι, για την τετραπάκ που θα πούμε κιόλας. Βλέπω και σε εστιατόρια χάρτινα μπουκαλάκια νερών. Συσκευάζεται πια νερό, γιατί μιλάμε για το τέτραπακ και σε συσκευασία τέτραπακ. Κοιτάξτε, μπορούμε να πούμε το εξής, ότι υπάρχει ένα εξ αρχής, αυτό υπήρχε, ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή εθελοντικά πριν από 30 χρόνια, σε πιο έτσι μόνιμη και θεσμική βάση πριν από 20 χρόνια. Εξ αρχής υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό ποσοστό του κόσμου που αποδέχεται, στηρίζει, συμμετέχει στην ανακύκλωση. Θα έλεγα ότι και τα αποτελέσματα δεν είναι τέτοια που θα πρέπει να μας κάνουν, τουλάχιστον μιλώντας για την ανακύκλωση των συσκευασιών. Τα αποτελέσματα δεν είναι τέτοια που θα μπορούσαν να μας κάνουν, να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα ή δεν συμμετέχει ο κόσμος. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον μεγάλο κομμάτι του κόσμου, των πολιτών όλων μας, είμαστε λίγο και πιο προχωρημένοι ως προς την συνείδηση από ότι ίσως, ας το πω έτσι ευγενικά, οι θεσμοί, η δημόσια διοίκηση, οι δήμοι, όλοι εμείς οι υπόλοιποι που πρέπει να προσφέρουμε μια άψογη υπηρεσία. Έτσι. Ναι. Γιατί αν δεν είναι άψογη και η υπηρεσία, μετά, αν θέλετε, υπάρχει και μια εγγενής εδώ εκ παραδόσεως
σε όλους μας καχυποψία απέναντι σε οτιδήποτε γίνεται σε σχέση με την πολιτεία, με το δημόσιο κλπ. Και μερικές φορές μεγεθύνεται. Όχι, έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Δηλαδή, ξεκινώντας μια προσπάθεια ανακύκλωση, είναι σίγουρο ότι θα βρεις μεγάλο μέρος του κόσμου, έτσι, πολλούς, που θα ακολουθήσουν και θα σε στηρίξουν. Θέλει όμως συνέπεια, προσοχή και βέβαια εντατική ενημέρωση, εκπαίδευση, παρακίνηση. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Και νομίζω ότι αυτό το που κάνουμε και σήμερα εδώ θα συνεισφέρει και προσφέρει και αυτό που γίνεται. Εκεί στοχεύει, εκεί έτσι, στοχεύει. Ακριβώς. Και πέρα από τις συσκευασίες αυτές που ανακυκλώνονται, φαντάζομαι εξοικονομείται και ενέργεια από όλο αυτό. Βέβαια, ναι. Αυτό είναι και το, αν θέλετε, τα βασικά περιβαλλοντικά ωφέλη, ας πούμε, της ανακύκλωσης. Πρώτα απ' όλα, κυκλική οικονομία, που είναι μια ευρύτερη ιδέα. Να μας πείτε κιόλας τι είναι. Ευχαριστώ. Η κυκλική οικονομία ουσιαστικά είναι ένα νέο μοντέλο, ένα νέο, θα έλεγα, στην ανθρώπινη κοινωνία και στην οικονομία. Γιατί αν δούμε τη φύση έτσι όπως πολύ επιστημονικά μπορεί να την έχει μελετηθεί, υπάρχουν αλλεπάλληλοι κύκλοι. Η φύση γενικά λειτουργεί με κύκλους. Το κύκλος του νερού, ο κύκλος του άνθρακα κλπ. Δηλαδή, και αν σκεφτούμε ότι ένα πλανήτη έχουμε, η ανθρωπότητα, αυτόν, Το σπίτι μας, αυτό ακριβώς, λειτουργεί με αλλεπάλληλους κύκλους. Άρα, ίσως και άργησε η ανθρωπότητα να καταλάβει ότι το οικονομικό παραγωγικό μοντέλο παράγω, αγοράζω, χρησιμοποιώ και πετάω, δεν μας πάει παραπέρα, έρχεται σε κόντρα με αυτό που γνωρίζει ο πλανήτης και η φύση και έπρεπε να αλλάξει. Και αυτή είναι μια προσπάθεια που γίνεται συνολικότερα, δηλαδή υλικά, ενέργεια που θα μπορούσαν να μην να θεωρούνταν άχρηστα έως πριν από λίγα χρόνια, να μπορούν να είναι χρήσιμα έτσι ώστε να εντάσσονται σε έναν, αν είμαστε τυχεροί, αν μπορούμε να σχεδιάσουμε καλά έναν αέναο κύκλο και να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Είναι αλλαγή λοιπόν μοντέλου της κοινωνίας, της οικονομίας. Βεβαίως και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνει στην πράξη. Θα απαιτήσει και χρονικό διάστημα, θα απαιτήσει και εκπαίδευση της νέας γενιάς κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στην ανακύκλωση, η ανακύκλωση είναι ένα απόσπαστο τμήμα της κοινωνικής οικονομίας. Έτσι, γιατί τι είναι η ανακύκλωση? Η ανακύκλωση είναι να αποσπάσουμε υλικά, κατά κύριο λόγο, από μια πορεία, ας πούμε, θανάτου, από μια πορεία που θα κατέληγε σε ταφή ή χωρίς άμεσο μέλλον και να τα εντάξουμε σε έναν κύκλο. Πάει μας χάρη οι συσκευασίες που μιλάμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, άρα να ξαναπάρουμε το χαρτί, να το κάνουμε χαρτί, τη χάρτινη συσκευασία, να πάρουμε το γυαλί, να το κάνουμε γυαλί. Αυτό έχει πολλά περιβαλλοντικά ωφέλη. Για παράδειγμα, η προσπάθεια που κάνει η εταιρεία ανακύκλωσης, όπως είπαμε πριν, με τους 521.000 τόνους, ας πούμε, που ανακυκλώθηκαν μέσα από τη συνεργασία των 300 δήμων, των εκατομμυρίων πολιτών που συμμετέχουν, κάθε χρόνο πετυχαίνουμε τα εξής. Πετυχαίνουμε αποφυγή 1,5 εκατομμυρίου τόνων ισοδυνάμου διοξιδίου του άνθρακα. Από αυτές τις λέξεις κρύβεται μια σημαντική συνεισφορά στην προσπάθεια αποφυγής ή μείωσης των φαινομένων του θερμοκηπίου και αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή και κλιματική κρίση πια. Έτσι, άρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε πάντα στο νου μας, ότι αυτή η μικρή πράξη που κάνουμε να βάλουμε τη συσκευασία, την Tetra Pak, μέσα στον μπλε κάδο, συνεισφέρει σε ένα γενικότερο καλό όλου του πλανήτη. Δεύτερον, εξοικονομούμε ηλεκτρική ενέργεια γιατί κόβουμε δρόμο. Έτσι, δεν πηγαίνουμε από τον μεγάλη την οδό, αλλά κόβουμε δρόμο με την ανακύκλωση και έτσι στην παραγωγή νέων υλικών δηλαδή, και έτσι εξοικονομούμε ενέργεια που αντιστοιχεί σε περίπου την κατανάλωση περίπου 870.000 νοικοκυριών κάθε έτος αυτό με την προσπάθεια που κάνουμε. Έτσι, για να δώσουμε και ένα άλλο παράδειγμα που στους ποδοσφαιρόφιλους θα φανεί πολύ οικείο. Εάν τα υλικά τα οποία ανακυκλώσαμε από τη συνολική προσπάθεια της εταιρείας ανακύκλωσης των Δήμων και των Πολιτών την προηγούμενη χρονιά δεν τα ανακυκλώναμε, θα έπρεπε να βρούμε 18 γήπεδα ποδοσφαίρου και να στιβάξουμε, να θάψουμε αυτά τα υλικά μέχρι ύψος 10 μέτρων. Ναι.
για να μπορέσουμε να τα χωρέσουμε κάπου. Και αυτό το αποφύγαμε, γιατί βέβαια δεν είναι η λύση η ταφή, είναι η τελική λύση και θα πρέπει να πηγαίνουν ελάχιστα υλικά εκεί, και αυτό το πετυχαίνει η ανακύκλωση. Άρα τα ωφέλη είναι πολλά και σημαντικά. Να προσθέσω και ένα ακόμα. Η ανακύκλωση, και μάλιστα η ανακύκλωση συσκευασιών, είναι μια καθημερινή πρακτική που μας κάνει να συνδεόμαστε με κάτι γενικότερο, εμάς σαν πολίτες. Δηλαδή αυτό το μικρό είναι ένας διάβλος επικοινωνίας με κάτι μεγαλύτερο, με ένα συνολικό, μια συνολική προσπάθεια της ανθρωπότητας και μια πράξη που θα πρέπει να μας κάνει υπερήφανους, και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης σαν πολίτες, γιατί είναι βέβαιο ότι προσφέρουμε ένα μικρό μεν τετραδάκι, αλλά πολύ σημαντικό για να μπορέσουν τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές τουλάχιστον να μην παραλάβουν ένα πλανήτη, εάν είναι δυνατόν, χειρότερο από ό,τι τον παραλάβαμε εμείς. Είναι αυτή η ιστορία που μου έχουν πει παλιά με την πυρκαγιά στο δάσος και το κολύμπρι, κολυμπρίαμα, το δεν ξέρω αν το τονίζω σωστά, που έχει πάρει, λέει, το δάσος φωτιά και όλα τα ζώα προσπαθούν, άλλα φεύγουν, άλλα προσπαθούν να τη σβήσουν. Και ένα άλλο ζωάκι βλέπει το κολυμπρί, το πουλάκι αυτό το πολύ μικρό, να παίρνει νεράκι με το στόμα του και να το ρίχνει πάνω σε ένα δέντρο που καίγεται. Και λέει, μα εσύ τι προσπαθείς να κάνεις τώρα? Και απαντάει το κολυμπρί, αυτό που μου αναλογεί. Δηλαδή, ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει και συνεισφέρει στο όλον. Πολύ ωραίο αυτό που είπατε με το ότι είμαστε κομμάτι του όλων. Λοιπόν, να μας πείτε τώρα για την Τετραπάκ πώς προέκυψε η συνεργασία, που είναι και λίγο προφανές πώς προέκυψε η συνεργασία. Χάρτινες συσκευασίες και ανακύκλωση του πακέτου. Γιατί η συσκευασία Tetra Pak κατά βάρος πάνω από 70% είναι χαρτί, και μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας χαρτί, γιατί είναι και η συσκευασία τέτοια που έχει τρόφιμα και άρα είναι εξαιρετικής ποιότητας τα υλικά. Δηλαδή είναι μακρό, είναι το χαρτί και πολύ καλό για την ανακύκλωση. Η Tetra Pak είναι από τις εταιρείες εκείνες που τα 30 χρόνια πίσω την έναρξη της όλης προσπάθειας μεταξύ των πρώτων εταιριών σε ευρωπαϊκό και σε ελληνικό πίδο που βρήκα μπροστά μου όταν αρχίσαμε και συζητάγαμε για την ανακύκλωση, ήταν η Tetra Pak. Από τότε έχει σταθεί δίπλα στην εταιρεία ανακύκλωσης και στην όλη προσπάθεια της ανακύκλωσης και αν θέλετε θεσμικά μέσα από τα διοικητικά συμβούλια ως μέτοχος, αλλά και στην πράξη. Όσες φορές αναζητήσαμε θέματα έτσι, να επιλύσουμε ζητήματα που έχουν σχέση με την ανακύκλωση του υλικού, με την πώς καλύτερα θα μπορούσε να ανακυκλωθεί το υλικό, πώς στη χώρα μας που θα μιλήσουμε συνέχεια μπορεί να ανακυκλώνεται το υλικό, είναι κάτι το οποίο και η Tetra Pak βοήθησε πολύ, ή γενικότερα πώς θα πείσουμε τους κατοίκους, τους πολίτες όλους μας να το υλικό αυτό να μπαίνει μέσα στον μπλε κάδο ακόμα περισσότερο, ήταν δίπλα μας η Tetra Pak. Επομένως αυτό το οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και νομίζω ότι η στάση αυτή της εταιρείας έχει σχέση ακριβώς και με το είδος και την φύση της συσκευασίας, που είναι απολύτως ανακυκλώσιμη. Και μάλιστα είμαστε πια σε ευχάριστη θέση εδώ και κάποια χρόνια, τα τελευταία χρόνια, να ανακυκλώνονται και μέσα στη χώρα μας. Αλήθεια. Μια μονάδα, ναι. Στην Καρδίτσα, την Ελεμέκο. Α, στην Καρδίτσα. Βεβαίως. Και από το υλικό αυτό κατασκευάζονται πολλά και διαφορετικά αντικείμενα, θα έλεγα οικοδομικά υλικά, θρανία, τραπέζια, μπορείς να φτιάξεις μονωτικά υλικά. Βεβαίως το χαρτί, χαρτινιλί, ξαναγίνεται, που είπαμε, όπως είπαμε, είναι πάνω από το 70%. Και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε με κάμερα κάποια στιγμή για να μπορέσετε να δείτε για αυτά τα υλικά, ή θα μπορέσετε ίσως με κάποιον άλλο τρόπο. Θα γίνει και αυτό. Άρα και συμβάλλει και στην κυκλική οικονομία που είπατε τόση ώρα. Okay. Βέβαια. Βέβαια, και συνολικότερα η προσπάθεια της ανακύκλωσης, δηλαδή είναι περίπου 2.500 θέσεις εργασίας που σε αυτά 30 κέντρα διαλογής, στη συλλογή των Δήμων, που έτσι, ναι, είναι μια μεγάλη κοινωνική προσφορά. Μάλιστα, αν βάλουμε και τις έμεσες θέσεις εργασίας, δηλαδή εκείνοι που παραλαμβάνουν το υλικό και το επεξεργάζονται, τους προμηθευτές μας κλπ., έχει υπολογιστεί ότι οι θέσεις εργασίας γύρω από την ανακύκλωση συσκευασίας στη χώρα είναι πάνω από 5.000 άμεσες σχέσεις. Βεβαίως, τα ωφέλη δηλαδή είναι και σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο σημαντικά, γιατί ακούω καμιά φορά τα σκουπίδια είναι χρυσάφι, είναι θησαυρός. Είναι θησαυρός για τον πλανήτη, είναι θησαυρός γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε έναν άλλο τρόπο με την ανακύκλωση.
Από οικονομική άποψη, γι' αυτό και υπάρχει εταιρεία ανακύκλωση, η νομική υποχρέωση των εταιριών πρέπει να βρει παραπάνω πόρους, γιατί όποια ανώτερη μορφή οργάνωσης, ας πούμε, έτσι, και κάτι παραπάνω κάνεις από το να τα πάρεις και να πάρεις να τα θάψεις σε μια τρύπα, θα χρειαστεί παραπάνω πόρους. Αλλά νομίζω ότι δεν είμαστε πια σε μια κατάσταση που θα πρέπει να σκεφτόμαστε τους πόρους, γιατί αν δούμε τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, όπως είπαμε πριν, δηλαδή αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που ζούμε στη χώρα μας, την ξηρασία που ακούμε στις χώρες της Ευρώπης, τα δάση που είπαμε στην αρχή που φεύγονται στον Καναδά, έτσι, είναι εδώ, δεν είναι θα συμβεί, συμβαίνει. Συμβαίνει και δεν για να αλλάξει αυτός ο κύκλος, έτσι, να πάρει άλλη πορεία μάλλον τα πράγματα αυτά, θέλουν έχουν δεκάδες χρόνια. Και αν όλοι μας δεν προσφέρουμε από τώρα κάτι, δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Ας μείνουμε όμως αισιόδοξοι, κάθε μέρα ανακύκλωση, γιατί αυτό το μικρό συνεισφέρει και στην εγκληματική κρίση που είναι το πρόβλημα του μέλλοντος. Είναι εδώ και θα το έχουμε ακόμα πιο σημαντικά, σοβαρό στο μέλλον. Ωραία. Τώρα να μας πείτε λίγο τα στάδια της ανακύκλωσης. Μαζεύω εγώ στο σπίτι μου τις χάρτινες συσκευασίες και τις πετάω. Πάω σε έναν κάδο μπλε και τις αφήνω. Μετά τι γίνεται? Ωραία. Το πρώτο και το βασικό είναι το υλικό που είπαμε, οι συσκευασίες, τα ανακυκλώσιμα υλικά στο μπλε κάδο. Χωρίς να γίνει αυτό, δεν έχουμε τίποτα στη συνέχεια. Υπάρχουν περίπου 180.000 μπλε κάδοι, καθώς και άλλου είδους κάδοι, έτσι, με άλλα χρώματα, σε περιοχές, σε όλη τη χώρα, που έχει δώσει η εταιρεία ανακύκλωση. Υπάρχουν 540 αυτοκίνητα που έχουμε δώσει στους Δήμους. Περνάει λοιπόν το όχημα συλλογής του Δήμου και μαζεύει το υλικό του μπλε κάδου και μόνο, το περιεχόμενο του μπλε κάδου. Με την ελπίδα ότι οι πολίτες όλοι μας έχουμε κάνει το καλύτερο και έχουμε βάλει όσο το δυνατόν σωστό υλικό και καθαρό υλικό στο μπλε κάδο. Παρεμπιπτόντως, μια συμβουλή, τα χαρτοκιβώτια που είναι ογκώδη, ας τα διπλώνουμε. Είναι ένας παραπάνω κόπος, αλλά αν βάλουμε ένα χαρτοκιβώτιο μέσα στον κάδο, γέμισε και μετά, ενώ είναι άδειος, γέμισε. Να πω και να ρωτήσω για κάτι άλλο. Τα ξεπλένουμε κιόλας. Τώρα εδώ είναι... Ας φροντίσουμε. Ωραία, να είναι καθαρά. Εντάξει. Και είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθενός. Γιατί τώρα να βάλουμε να ξεπλένουμε θα μπορεί να ασκηθεί κριτική, να χαλάσουμε νερό. Ας είναι τουλάχιστον καθαρό από υπολείμματα. Δηλαδή ας το στραγγίξουμε το υγρό αν είναι έτσι. Ας βγάλουμε τα στερεά. Παραδείγματος χάρη να έχουμε χαρτί κουζίνας και χαρτοπετσέτες, θα τις πετάξουμε. Κάνουμε μια έτσι συσκευασία που έχει στερεά και τα πετάμε για τα υπολείμματα μας. Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα στην πορεία του μπλε κάδου. Περνάει λοιπόν το όχημα συλλογής, γιατί η συνεργασία με τους Δήμους, αυτό είναι το νομικό πλαίσιο και στη χώρα μας, οι Δήμοι λοιπόν έχουν την ευθύνη της συλλογής. Περνάει λοιπόν από στον κάδο, μαζεύει καμιά εκατοστή κάδου στο δρομολόγιο και παίρνει την πορεία για τα κέντρα διαλογής. Κέντρα διαλογής είναι 32 σε όλη τη χώρα. Και εκεί ουσιαστικά αδειάζει το περιεχόμενο που φορτώνει το απορριμματοφόρο, το όχημα συλλογής. Παρεμπιπτόντως, το όχημα συλλογής κατά κανόνα θα είναι αυτό το οποίο έχει και τη σήμανση, τα αυτοκόλλητα που είναι με το μπλε κάδο ή με τον κλπ. Μερικές φορές μπορεί να, σε ειδικές περιπτώσεις, να βλέπουμε και κάποιο άλλο απορριμματοφόρο, αλλά είναι εξαίρεση, μην πάμε εκεί. Λοιπόν, αδειάζουμε το υλικό. Τι είναι ένα κέντρο διαλογής? Ένα κέντρο διαλογής είναι, ας φανταστούμε, κάποιες πλατφόρμες με ταινίες, σαν και αυτές που έχουν στα αεροδρόμια, που παίρνουν τις βαλίτσες μας, έτσι. Που εκεί ανεβαίνει το υλικό αυτό, με διάφορα μηχανήματα, κόσκινα, άλλα ειδικά, άλλα λιγότερο ειδικά, παραδείγματος χάρη οπτικούς διαχωριστές, που μπορούν να αναγνωρίσουν το υλικό και βεβαίως με την παρουσία των ανθρώπων, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς όπως γίνεται παγκοσμίως, διαχωρίζονται σε 15-20 διαφορετικές κατηγορίες. Γιατί, για παράδειγμα, πλαστικά δεν είναι ένα είδος, είναι 4-5. Τέτραπακ συσκευασίες, χαρτόνι, το κυματοειδές που λένε, το καφέ, το χαρτόνι, λιπόεντυπο χαρτί, χαρτί λευκό, γυάλινες συσκευασίες, μεταλλικές αλουμινίου που μπορεί να το διαχωριστούν με ειδικά μηχανήματα ή με μαγνήτες στα σιδερένια. Και καταλήγουμε σε 15-20 διαφορετικές κατηγορίες. Αυτά μετά πάνε σε μεγάλες πρέσες,
πρεσάρονται και γίνονται, ας πούμε, ας φανταστούμε έτσι, έναν κύβους μεγάλους, έτσι, 200, 300, 500 κιλά, δένονται με υλικό σύρμα στις πρέσες και είναι το κάθε υλικό, ζυγίζεται, παίρνει τον κωδικό του με την ζύγιση και αποθηκεύεται και στη συνέχεια διατίθεται στις εταιρείες για την παραγωγή νέων προϊόντων. Το αλουμίνιο κατά κανόνα βγαίνει εδώ στις βιομηχανίες αλουμινίου που έχουμε σημαντική βιομηχανία αλουμινίου στη χώρα και γίνεται ξανά κουτί αλουμινίου κατά κύριο λόγο. Η γυάλινη φιάλη επίσης παραδίδεται για να γίνει γυάλινη φιάλη. Το ίδιο το χαρτί επίσης ανάλογα με το τι είδος είναι μπορεί να γίνει, συνήθως γίνεται χαρτί, γραφτής ή οτιδήποτε άλλο. Για το τέτραπακ είπαμε, άρα εκείνο που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι παρακολουθείται όλη η διαδικασία από τη στιγμή που μπαίνει στο κέντρο διαλογής μέχρι τη στιγμή που καταλήξει σε μια παραγωγή, σε μια βιομηχανία που θα το παράγει το καινούριο προϊόν, γίνεται καταγραφή και επομένως είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι έκλεισε ο κύκλος, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Να είμαστε βέβαιοι για τους εαυτούς μας και να είμαστε βέβαιοι για τους πολίτες. Ότι αυτοί οι 521.000 τόνοι που είπαμε πριν έκλεισαν τον κύκλο τους, έγιναν νέα προϊόντα και ξαναγύρισαν στα χέρια μας. Επαναπροωθούνται δηλαδή τέλος πάντων. Σέβονται τον κύκλο της ζωής που λέει και ο Lion King. Δηλαδή αντιγράφουμε τη φύση στην ουσία, έτσι. Ναι, και μας πήρε και πολλά, πολλά χρόνια σαν ανθρωπότητα να το καταλάβουμε. Ναι, γιατί είναι απίστευτο το πόσο κυκλικά δράει η φύση. Και επομένως είναι λογικό η ανθρωπότητα και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να μπουν σε ένα τέτοιο κύκλο, γιατί διαφορετικά είναι αντίθετο με τη φύση. Και θα το πληρώνουμε για να το πληρώνουμε αυτό. Ναι, το πληρώνουμε ήδη και είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα στην συμπεριφορά μας και στην κουλτούρα μας απέναντι στην ανακύκλωση σαν απλούς πολίτες. Αλλά ακόμα μπορούμε καλύτερα όλοι μας και μπορούν και άλλοι άνθρωποι να συμμετέχουν, γιατί είμαστε κομμάτι, ένα μικρό κομματάκι στο όλον και πρέπει να συνεισφέρουμε ό,τι μπορεί ο καθένας. Ναι, έτσι είναι και αυτό δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτή τη μικρή την πράξη ή την συμμετοχή μας και όχι μόνο στην ανακύκλωση, δηλαδή χρειάζεται μια αλλαγή σε κάποιες στις καθημερινές συνήθειες μας, αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Να φέρει αποτέλεσμα ούτε η κυκλική οικονομία ούτε η ανακύκλωση. Και θα έλεγα το εξής, ότι στη χώρα μας έχουμε και κάποια δημόσια υπηρεσία που θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν είναι πολύ αποτελεσματική. Έτσι, επομένως, αργεί να πάρει αποφάσεις, αργεί να στρίψει το τιμόνι του καραβιού κλπ. Πιθανόν κάποιος να σκεφτεί ότι και η πολιτική τάξη της χώρας μας, εντάξει, μάλλον σε μικρό χρονικό διάστημα λειτουργεί και όταν μιλάς για 10, 20, 30 χρόνια μπροστά, δεν ξέρω πόσο το σκεφτόμαστε. Εμείς σαν πολίτες, συμμετέχοντας σε κάποιες τέτοιες μικρές καθημερινές συνήθειες που μπορεί να είναι οι καταναλωτικές μας συνήθειες, αυτό που λέγαμε, το πώς αγοράζουμε, τι προϊόντα αγοράζουμε, θα είμαστε χάρη στις συσκευασίες ανακυκλώσιμες σαν την Tetra Pak, το πώς συμμετέχουμε στην ανακύκλωση, το πώς στις γειτονιές μας μπορούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω ώστε να προσφέρουμε στο περιβάλλον, ή το πώς οργανώνουμε τη ζωή μας. Αυτό δημιουργεί και αλλαγή νοοτροπίας, είναι μηνύματα που πηγαίνουν προς τα πάνω και προς τις υπηρεσίες τις δημόσιες και προς αυτούς που έχουν την ευθύνη για αποφάσεις. Άρα δημιουργείται κάποιο είδους πίεση, γιατί όχι μεταξύ μας, ας γίνει και πιο επιτακτική, για να πάρουμε και πιο γρήγορα τις αποφάσεις. Δηλαδή, καμιά φορά πριν 2-3 χρόνια, πάλι δεν θυμάμαι τι έγινε, Γκράντε, στον πλανήτη, και λέγαμε πόπο, εκεί καίγεται, ξέρω εγώ, στον κόλπο του Μεξικό, και θα έχει σημασία άμα θα πάρω το χάρτινο καλαμάκι για να σωθεί ο πλανήτης. Ναι, έχει σημασία τελικά να πάρω το χάρτινο καλαμάκι για να σωθεί ο πλανήτης. Ακόμα και αυτό το πολύ μικρό που φαίνεται δεν είναι και τόσο μικρό τελικά, θρηστικά και συλλογικά. Ναι, είναι εκείνο που λέει ο στίχος του τραγουδίου, τίποτα δεν πάει χαμένο. Έτσι είναι. Αυτό. Έτσι ακριβώς, τίποτα δεν πάει χαμένο. Καταλαβαίνω βέβαια, γιατί ασκείται και μια κριτική, ότι μα καλά, ο κόσμος χάνεται με το καλαμάκι, με την ανακύκλωση. Είναι ακριβώς επειδή ο κόσμος χάνεται, αν υποθέσουμε ότι ο κόσμος χάνεται, εν πάση περιπτώσει, το τι εννοεί ο καθένας με αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε,
και αυτό το μικρό και βεβαίως να διευρύνουμε τον, αν θέλετε, και το τις δράσεις μας και τον τομέα της ενασχόλησής μας και σε σημαντικά, σε μεγαλύτερα ίσως, σε κάτι που φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερο και όχι μόνο στο να πηγαίνουμε τις συσκευασίες μας στον μπλεκάδο, καμία αντίρρηση. Αλλά όχι επειδή έχουμε κάποιο όνειρο ότι πρέπει να ασχοληθούμε με κάτι πολύ μεγάλο και σημαντικό, να ξεχνάμε αυτό που είναι το μικρό και το καθημερινό, γιατί μπαίνουμε και σε μια αυτοεκπαίδευση. Ναι. Με το μικρό και το καθημερινό να απαιτήσουμε και κάτι μεγαλύτερο και σημαντικότερο ίσως. Ναι, ναι, ναι. Νιώθεις καλά με τον εαυτό σου μετά, δεν είναι κάτι? Γιατί αυτό που λέμε σε αυτήν την εκπομπή, αποφασίζεις να είσαι με την θεραπεία της κοινωνίας, με την ίαση της κοινωνίας και όχι για τα παιδιά μας, που δεν μου αρέσει καθόλου με αυτή η φράση. Για μας, όχι για τα παιδιά μας. Τώρα τα πράγματα συμβαίνουν. Βέβαια, το βλέπουμε, το διαβάζουμε στις εφημερίδες, το βλέπουμε στη ζωή μας, το βλέπουμε στο ίντερνετ πια, ότι όλη αυτή η ανταλλαγή πληροφορίας και το μέγεθος της πληροφορίας που έχουμε, που από μια μεριά μπορεί να μας δημιουργεί πρόβλημα του να βάλουμε ένα φίλτρο, αλλά φτάνει γρήγορα. Δηλαδή, δούμε αυτά που συμβαίνουν, όπως λέγαμε πριν, στον Καναδά, δούμε αυτά που συμβαίνουν στην Ισπανία. Έτσι, σήμερα το πρωί άκουγα και διάβαζα ότι η ελαιοπαραγωγή στη Χαλκιδική έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα, ας πούμε. Είναι σημάδια πρωτόγνωρα που τελικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν σχέση με το ότι αλλάζει ο πλανήτης μας εξαιτίας της παρουσίας του ανθρώπινου είδους ή αν θέλετε εξαιτίας της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας που είχαμε μέχρι σήμερα, για να μην πούμε ότι φταίει ο άνθρωπος γενικά. Αλλά ο άνθρωπος έχει το καλό ότι συνειδητοποιεί, έχει συνείδηση και άρα μπορεί να αλλάξει και ο ίδιος και να αλλάξει και το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο με την έννοια της κυκλικής οικονομίας που είπαμε, στο οποίο ζει, μεγαλώνει και πορεύεται. Ναι, και το δικό μας όπλο, οι απλοί πολίτες, είναι η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση, η πληροφόρηση και από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και από την Tetra Pak υπάρχουν πάρα πολλές πηγές και παίρνουμε δράση. Θέλετε να πούμε κάτι άλλο? Τα είπατε καταπληκτικά. Εσείς γιατί ασχοληθήκατε με αυτό? Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί τελικά ασχολείστε με την ανακύκλωση? Τώρα να με πάτε 30 τόσα χρόνια πίσω. Αποτύχει στην αρχή, αλλά μου άρεσε τόσο πολύ, ναι, που μάλλον οδεύω προς συνταξιοδότηση μέσα από την ανακύκλωση. Είναι αυτό που λέω, πολύ μονογαμικό στη ζωή μου, με την έννοια ότι παντρεύτηκα την ανακύκλωση. Κοιτάξτε, τα ερεθίσματα είναι αποτύχεια, αλλά μετά είναι δικό μας εσωτερικό για ποιο λόγο έμεινε σε εκεί. Αυτό. Σωστό. Κοιτάξτε, αυτό λέω τώρα και στους νέους συναδέλφους εδώ που έρχονται και λοιπά, ότι έχουμε την τύχη στην εταιρεία ανακύκλωση και γενικότερα στο πεδίο της ανακύκλωσης, έτσι, να, ας το πούμε αλλιώς, κάθε επιχείρηση, κάθε προϊόν έχει μια αξία. Ναι. Είναι προφανές από τη στιγμή που υπάρχει και ικανοποιεί κάποια ανάγκη και μια αξία. Εδώ, ας πούμε, έχουμε μια αξία με τόνο ή με δύο τόνους. Γιατί τι έχουμε καταφέρει, ποιο είναι το αντικείμενο? Είναι μια υπηρεσία που τελικά προσφέρει ανακύκλωση στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία. Είναι μια προσπάθεια να οργανώσουμε με προβλήματα, με περιθώρια πολλά βελτίωσης, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι προσωπική χαρά παίρνω, γιατί είχα την τύχη να είμαι από την αρχή, όπως είπαμε πριν, έτσι, της όλης ιστορίας, και να μου λέμε, κοίταξε να δεις, μένει κάτι πίσω που δεν είναι ένα απλό προϊόν, αλλά είναι μια κοινωνική και περιβαλλοντική υπηρεσία. Γι' αυτό είναι μια απίστευτη χαρά. Αν θέλετε, είναι και μια μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση για όλους μας. Ευχαριστούμε τα εκατομμύρια του κόσμου, των πολιτών που συμμετέχουν, και θέλω να ξανατονίσω, ανεξάρτητα από προβλήματα και παρατηρήσεις συγκεκριμένες, γιατί φτάνουν και παράπονα και πράγματα που δεν θα έπρεπε να γίνονται και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε, να υπάρχει και εμπιστοσύνη ότι ο κόπος του να βάλουμε το σωστό υλικό στα ρεύματα ανακύκλωσης, στο μπλεκάδος ανακύκλωσης, το Tetra Pak, στο μπλεκάδος ανακύκλωσης, δεν πάει χαμένος. Τελικά προσφέρει στην ανακύκλωση, στη χώρα μας και στον πλανήτη. Έτσι θα κλείσουμε. Η ανακύκλωση είναι τρόπος ζωής για μας τους απλούς, τέλος πάντων, αλλά και τις εταιρείες.
Έτσι θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάω εκ μέρους και των ακροατών φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Να είστε καλά στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε να τα ξαναπούμε. Ήταν πολύ ευχάριστη η συζήτησή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, δώστε γιατί όχι. Τα στοιχεία σας όλα θα τα βρούνε για να επικοινωνήσουν, να έχουν κάποια ερώτηση ή δεν ξέρω τι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα και πάλι. Και εσάς που μας ακούσατε, φιλιά πολλά.